Μας έλεγαν στη Βουλή ότι η επένδυση αυτή έβλαψε την Ελλάδα. Και στις 8 μέρες κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούει ο κύριος Δρίτσας, εχαρακτήριζε την επένδυση που έβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ως λαμπρή. Μάλιστα. Να μην το χαιρετήσω. Πρώτον, να μην το χαιρετήσω. Να δούμε αν θα το χαιρετήσει ο κύριος Φίλης. Τα ειδικά στα οποία αναφέρθηκε και τώρα ο κύριος Κυριάδης θα ανακοινωθούν στις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Δεν θέλω εγώ να κάνω τώρα συγκεκριμένες αναφορές. Ναι. Είναι προφανές ότι έχεις ένα πρόγραμμα, έχεις ένα στόχο. Το πώς θα φτάσεις εκεί, με ποιους συγκρούσεις αλλά και συμβιβασμούς θα φτάσεις στο πρόγραμμα, ποιος θα είναι ο τελικός λογαριασμός υπέρ του λαού, είναι μια συζήτηση που αφορά την πολιτική. Κύριε Φίλη, όμως, έχετε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ, ναι, για να είμαστε δίκαιοι. Ισχύει αυτό, θα το δείτε. Καλύτερους φόρους για τα μεσαία στρώματα. Αυτό θα γίνει. 751. Αφορολόγητο 12.000 θα γίνει. 751 βασικός μισθός θα γίνει. Ξέρουμε. Το βασικό πρόβλημα, επειδή είστε διευθυντής πολλά χρόνια στην Αυγή, είστε δημοσιογράφος της πιάτσας που λέμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είναι μεγάλο, η αλήθεια είναι, 7 μέρες είναι η κυβέρνηση, για να μην περιμένουμε και θαύματα, έχουμε ακούσει για τη διαπραγμάτευση, είναι στο εξωτερικό ο κύριος Βαρουφάκης, είναι στο εξωτερικό ο κύριος Τσίπρας, δεν έχουμε ακούσει λίγο τη σούμα τα εσωτερικά. Αυτό θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Προγραμματικές δηλώσεις και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Για τον προϋπολογισμό που έχει φτιάχνει πλασματικό έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Δεν πάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά ο κύριος Βαρουφάκης άρχισε κάποιες εκπτώσεις όταν λέει ότι κάποια θα έχουμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Εκεί θα φανούν όλα. Αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης που υπογραμμίζει. Σε σχέση με τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων, ο κύριος Δρίτσας δήλωσε ότι περαιτέρω δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση. Πέραν του περαιτέρω. Λέω, είπε περαιτέρω. Ότι η επένδυση της Κόσκο και του Βαρουφάκη ήταν brilliant. Ένα λεπτό. Συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ένα λεπτό. Θα πείτε ένα μπράβο στον Κώστα Καραμαλή και την κυβέρνησή του. Επαναλαμβάνω, έχετε άγνοια κινδύνου, κύριε. Γιατί μιλάτε για τον Καραμαλή συνέχεια. Εγώ σου λέω ότι έχω ακούσει το ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια. Περίεργη περίοδο θα το πείτε τώρα το μπράβο ή όχι. Έχουμε την άποψή. Βεβαίως. Εμείς δεν πάμε να αλλάξουμε. Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτά που λέγατε 5 χρόνια την Κόσκο. Δεν θα ζητήσουμε. Απλώς, δυστυχώς αργήσαμε να έρθουμε. Υπάρχουν τελεσμένα. Και δεν πηγαίνουμε να πούμε. Μα δεν λέει είναι κακή επένδυση. Και δεν πάμε να αλλάξουμε. Λέει ότι είναι λαμπρή επένδυση. Brilliant. Δεν τα διάβασα αυτά. Άλλο διάβασα. Τα τελεσμένα. Προφανώς στη ΔΕΗ που δεν υπάρχουν τα τελεσμένα. Δεν πρόκειται να υπάρχει ιδιωτικοποίηση, το λέμε καθαρά. Στην Κόσκο υπάρχει τελεσμένο. Ναι. Θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες αν πας να κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή τη σύμβαση. Στο λοιπόν, ελληνικό που υπάρχουν ποινικές ρήτρες θα τη συνεχίσετε ή όχι. Θα υπάρξει αναπροσαρμογή. Στο ελληνικό έχει αυτό ποινικές ρήτρες και είναι τελεσμένη η επένδυση. Η σύμβαση αυτή δεν είναι εποφελία του ελληνικού δημοσίου. Άρα αυτή είναι σαφή. Εγώ δεν κάνω πραγματικά δηλώσει. Πάμε σε άλλη δηλαδή. Είναι σαφέ. Άλλο διαγωνισμό. Θα τα δούμε με για μια νέα στροφή. Όχι, όχι, Ένα πράγμα θέλω να σας υποστηρίζω, μετά ψηφίζω κιόλας. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος γελά καγχάζοντας τώρα, δεν πειράζει. Μ' αρέσει η στροφή στο ρεαλισμό. Ο κύριος Γεωργιάδης, βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ 7 μέρες τώρα έχει κερδίσει συνενέσεις ευρύτερες στην κοινωνία μέσα, ακόμα και από ανθρώπους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πιστική η κριτική ότι τώρα πάει σε εισαγωγικά δεξιά προς το ρεαλισμό, όπως το λέει. Άρα τι να του πει, είναι αδιέξοδο αυτή η κριτική. Δεν μπορεί να χτυπάμε το ΣΥΡΙΖΑ και να πέφτουν τα χρηματιστήρια την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα πανεβαίνουν. Μπράβο, είπα να ζητήσω. Άρα λοιπόν θέλω να πω, πρέπει να επιλέξετε πέρα από τις εντυπώσεις, ποια είναι η βάση της κριτικής σας. Αυτά τα οποία θα κάνουμε στο τέλος, δεν λέω από τώρα να μας πείτε μπράβο, στο τέλος, όταν τελειώσει η διαπραγμάτευση, όταν προχωρήσουν τα μέτρα ανθρωπιστικής κρίσης, αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, όταν δοθεί η 13η σύνταξη, όταν δοθούν ο βασικός μισθός 750 ευρώ, όταν έρθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όταν γίνουν όλα αυτά, σε 2-3 μήνες θα ολοκληρωθούν. Περιμένουμε, κύριε Φίλη. Ναι. Τότε θα ακούσουμε τον μπράβο. Ο λαός θα ψηφίσει ο κύριος Γεωργιάδης για όλα αυτά. Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Βουλή. Θα έρθει νομοσχέδιο. Αυτό το θέμα. Εγώ να τα μαζέψω λίγο. Είπε για το 751 δεν του φοβάσαι ο κύριος Φίλης.